Λοιπόν, και αν αποδειχθεί εν τέλει πω το καλάθι του νοικοκυριού ήταν ικανό να ενεργοποιήσει τον ανταγωνισμό, το ζητούμενο είναι αυτό να γίνει και σε άλλου κλάδου όπω στην Αντλία. Λοιπόν, ο Ντόρι Κρητικό είναι κοντά μα και έχουμε επιχειρήσει τώρα μία σύγκριση των τιμών σε προϊόντα, από αυτό θα ξεκινήσουμε, εκτό καλαθιού. Ναι, που εκεί βλέπουμε αύξηση όμω, Εύα, σε αντίθεση με αυτά που είναι μέσα στο καλάθι. Τι καταγράψαμε λοιπόν. Στι 3 του Οκτωβρίου βγήκαμε στα σούπερ μάρκετ και είδαμε ότι ενδεικτικά το φρέσκο γάλα ήταν Είναι το καταγραφή πλήρες... του Sky αυτή στι 3 δεκάτου. Το φρέσκο γάλα λοιπόν το είχαμε βρει στο 1,53. Σήμερα 1,60. Αυξημένη η τιμή του. Η φέτα σε άλμη που παίρνει μια οικογένεια σχεδόν 12 και 12,35 στι 3 του Οκτώβρη, 13,46 σήμερα. Και, 46 ευρώ στις και πάνω. Ναι. Και το γκούντα σε φέτε που όλοι βάζουμε στο τόστ μα 4,20 στι 3 του Οκτώβρη, 5,44 σήμερα. Μιλάμε για πολύ μεγάλε αυξήσει. Διευκρινίζουμε ότι είναι προϊόντα εκτό καλαθιού αυτά. Όμω το λέγαμε και στο πρώτο θέμα του δελτίου σήμερα ξαφνικά ναι. επέστρεψαν και μεγάλε προσφορέ. Ναι. Αλλά το θέμα είναι να μην μειωθούν οι τιμέ στα προϊόντα μέσα στο καλάθι και αυξηθούν ε, οι τιμέ στα προϊόντα εκτό καλαθιού. Σωστά. Φυσικά για να εξάγουμε έτσι ασφαλή συμπεράσματα πρέπει να περάσει και ένα ικανό ε, 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 αριθμό ημερών. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τι προσφορέ. Πολύ μεγάλε προσφορέ λοιπόν συναντά κανεί σήμερα στα σούπερ μάρκετ. Κάτι που είχαμε πολύ καιρό να δούμε είναι η αλήθεια και μα το λένε και οι καταναλωτέ. Ένα μαλακτικό ρούχο συμπυκνωμένο το βρίσκαμε στι 13 του Οκτώβρη στα 7 ευρώ, 3 και 60 σήμερα με μια πολύ γενναία προσφορά. Ενώ αντίστοιχα και ένα απορριπαντικό ρούχο στα 17 και 97 στις 10 του Οκτώβρη και σήμερα θα το βρούμε στα 11 και 17 επίσης πολύ χαμηλότερα. Μάλιστα, δεν μιλάμε για καλάθι, μιλάμε για τις προσφορές στα ράφια. Mm. Το λέμε αυτό για να βοηθούμε και τον κόσμο α, στην αναζήτησή του. Ευχαριστούμε τον Αντώνη Κρητικό.